Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, όπως εξήγησε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Εκδήλωσης Νικόλαος Χαλιάσος, η 27η Επιστημονική Εκδήλωση Παιδιατρικής, όπου οι μάχημοι παιδίατροι, φοιτητές αλλά και νοσηλευτές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για πλήθος ιατρικών θεμάτων που αφορούν τα παιδιά και που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά στην κλινική πράξη. Μεταξύ διαφόρων ομιλιών και συζητήσεων που έγιναν, τα εμβόλια είχαν για ακόμη μία φορά τη δημητική τους. Πέρα από το θέμα της σιλαράς, που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και απασχολεί τους γιατρούς, στο τραπέζι της συζήτησης μπήκε και το θέμα των νέων εμβολίων κατά της γρίπης. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσέλευση και των συναδέλφων, όπως είπατε, και από άλλες ειδικότητες πέρα των παιδιάτρων και βέβαια από τους φοιτητές του 5ου και 6ου έτους και τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Γιατί τα θέματα επιλέγονται κάθε φορά έτσι, που να είναι χρήσιμα για το μάχημο παιδίατρο. Συνεπώς και όλες τις ειδικότητες, και για τους φοιτητές και για τους νοσηλευτές, έχουν να ωφεληθούν όλοι αυτοί. Σιγά σιγά αρχίζει και αντιμετωπίζεται, ή τουλάχιστον προσπαθούμε με σοβαρότητα και με ενημέρωση να αντιμετωπίσουμε αυτό που λένε αντιεμβολιαστικό κίνημα, ας το πούμε έτσι, αφού το λένε. Και προσπαθούμε με το παράδειγμα, με την ενημέρωση και με την πειθό να πείσουμε τους γονείς να αλλάξουν στάση. Δεν είναι οι γονείς εχθροί των παιδιών τους. Είναι λάθος πληροφορημένοι. Προφανώς ούτε της κοινωνίας εχθροί είναι. Αν όμως αυξηθεί ο μη εμβολιασμένος ή ο ατελώς εμβολιασμένος πληθυσμός πάνω από το 20% του γενικού πληθυσμού, τότε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Τότε ναι, τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή όχι. Ο γενικός πληθυσμός και εμβολιάστηκαν τώρα χιλιάδες άτομα και είναι αρκετά καλά εμβολιασμένος. Το πρόβλημα είναι στους μετακινούμενους πληθυσμούς εσωτερικούς όπως είναι η Ρωμά. Υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη εκστρατεία πανελλήνια να εμβολιαστούν τα παιδιά των Ρωμά και γενικά να βελτιώσουμε την παροχή ιατρικής φροντίδας σε αυτά. Τα προσφυγόπουλα είναι εμβολιασμένα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μια από τις ενέργειες που έκανε και το κράτος και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι να εμβολιάσουν αυτά τα παιδιά. Ειδικά για την Ιλαρά ήταν το πρώτο εμβόλιο που τους κάναν, το MMR. Οπότε ο κόσμος να μην ανησυχεί για τα προσφυγόπουλα. Ένα άλλο θέμα με τα εμβόλια, πέρα από την Ιλαρά, που τα έχουμε πει και σε εκπομπές, είναι η γρίπη. Φέτος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τετραδύναμο εμβόλιο γρίπης, το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό από τα τριδύναμα που κυκλοφόρησε μέχρι τώρα και με μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης και ανταπόκρισης. Αυτό είναι καλό νέο. Σε τι τιμή υπάρχει δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα διαφέρει από το παλιό. Οι ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν ισχύουν τα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Οι υπερήλικες, δηλαδή πάνω από 60, όχι, υπερήλικες, αυτοί που είναι πάνω από 60-65 χρονών. Αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, άσθημα, διαβήτη, καρδιοπάθειες και τα αντίστοιχα παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες ξέρουν πλέον αυτές οι ομάδες πότε είναι για εμβολιασμό και οι παιδιατροί τους προχωράνε στους εμβολιασμούς. Μόνο που το καινούριο εμβόλιο αυτό, το τετραδύναμο, είναι για παιδιά πάνω των 3 ετών. Παιδιά μεταξύ 6 μηνών που αρχίζει ο εμβολιασμός για τη γρίπη. Και 3 ετών, μέχρι 3 ετών, θα εμβολιάζονται με το τριδύναμο. Όχι το παλιό, καινούριο τριδύναμο, αλλά χωρίς το στέλεχος μπει μέσα. Θα εμβολιάζονται, αυτή η μικρή ομάδα θα εμβολιάζεται με το τριδύναμο. Όλοι οι άλλοι από 3 ετών μέχρι 100 θα εμβολιαστούμε με το τετραδύναμο. Άλλα πράγματα που υποθήκαν πάρα πολλά. Τι να πρωτοκρατήσεις, αυτά είναι τα πιο πιασάρικα να το πούμε που αφορούν τον πολύ πληθυσμό για να ενημερωθεί.